Θα ήθελα να δούμε πώς λειτουργούν τα μπουζί και πώς οι προθερμαντήρες του κινητήρα διέζελ. Αλλά πρωτού όμως μιλήσουμε για αυτά τα εξαρτήματα και εφόσον αναφερόμαστε σε κινητήρες, θα ήταν καλό να αναφερθούμε και στους δύο αυτούς κυρίους, οι οποίοι είναι εφευρέτες του κινητήρα διέζελ και του κινητήρα ότο, τους λεγόμενους βενζινοκινητήρες. Εδώ βλέπουμε τον Νικολά Ογκιούστ Ότο, το 1867, εδώ, καταθέτει ευρεσιτεχνική πατέντα και παίρνει αριθμό και από τότε θεωρείται ότι ο βενζινοκινητήρας του ανήκει και γι' αυτό από τότε τον ονομάζουμε κινητήρα Ότο. Στη συνέχεια έρχεται ο Ροντόλφ Διέζελ. Το 1893 καταθέτει και αυτός όλα τα σχέδια και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου εύρεσης τεχνίας του κινητήρα Διέζελ. Και από τότε ονομάζουμε όλους τους πετρελοκινητήρες Διέζελ από το όνομά του. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια και θα εξηγήσουμε τα μπουζί και τους προθερμαντήρες. Ορίστε, εδώ βλέπουμε 4 διαφορετικά μπουζί. Βλέπουμε εδώ ότι εξωτερικά μοιάζουν και τα 4, αν εξαιρέσουμε εδώ ότι υπάρχει ένα μακρύ σπήρωμα, εδώ λίγο πιο χοντρό, κοντό σπήρωμα και ένα κοντό σπήρωμα, κοντό μπουζί, το οποίο το χρησιμοποιούμε για μικρούς κινητήρες όπως είναι χορτοκοπτικά κλπ. Δίπλα έχουμε δύο τύπους, υπάρχουν πολλοί τύποι όπως και στα μπουζί, βέβαια και εδώ στην Αγγίδα υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι, αλλά εμείς θα αναφερθούμε στο πώς λειτουργούν και όχι αναλυτικά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν δύο προθερμαντήρες. Πολύ μακρύ στέλεχος και στην άκρη αυτό είναι το κομμάτι το οποίο θερμαίνεται, όπως και στο κοντό, εδώ. Αυτό είναι το κομμάτι και το μικρό βρίσκεται μέσα στον κινητήρα και αυτό είναι που προθερμαίνει. Θα δούμε στη συνέχεια το εσωτερικό πώς λειτουργεί στο μπουζί και το εσωτερικό του προθερμαντήρα. Εδώ έχουμε δύο σχέδια. Σε τομή του μπουζί και του προθερμαντήρα. Για να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το μπουζί. Το ρεύμα έρχεται από εδώ, οδηγείται μέσα από διάφορα υλικά, που δεν είναι σήμερα ο σκοπός να το εξηγήσουμε. Στην άκρη, εδώ, υπάρχει μία τάση, η οποία φτάνει από 18.000 βόλτο έως 20.000 βόλτο. Στα αγωνιστικά, και αν πάρουμε την ακραία περίπτωση που, η οποία είναι η Φόρμουλα 1, εδώ μπορούμε να δούμε ότι έχουμε περίπου 50.000 βόλτ. Όλα τα μπουζί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια σε μικρά μηχανάκια, μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα μικρά, αυτά εδώ δεν ισχύουν. Είναι πολύ πιο μικρές οι τάσεις που μπορούν να φτάσουν 3.000, 5, 7, 8, 10, 12 ανάλογα με τον κινητήρα στις μοτοσυκλέτες. Εδώ μιλάμε για αυτοκίνητα. Πάμε δίπλα τώρα να δούμε τον προθερμαντήρα. Ο προθερμαντήρας εδώ, το ρεύμα περνάει από εδώ, οδηγείται και φτάνει στην άκρη όπου υπάρχει μια αντίσταση και θερμαίνεται. Η αντίσταση αυτή ανεβάζει μια θερμοκρασία η οποία σε ορισμένα μοντέλα φτάνει στους 1000 βαθμούς Κελσίου, σε άλλα μοντέλα φτάνει μέχρι τους 1300 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λοιπόν ως ο προθερμαντήρας σε σχέση με το μπουζί
του κινητήρα Auto. Αφού έχουμε δει λοιπόν πώς λειτουργεί ο προθερμαντήρας και το μπουζί, τώρα θα δούμε στον κινητήρα που βρίσκονται και πώς αυτά λειτουργούν. Εδώ έχουμε δύο σχέδια σε τομή του κινητήρα Auto και του κινητήρα Diesel. Ας δούμε τώρα που βρίσκεται το μπουζί. Το μπουζί βρίσκεται συνήθως στο κέντρο ή στα πλάγια. Δεν έχει σημασία αν είναι στο κέντρο ή στα πλάγια. Σημασία έχει να δούμε πώς λειτουργεί. Όταν το πιστόνι ανεβαίνει προς τα πάνω, αυτό λέγεται τεχνικά, θα μπούμε σε μεγάλες λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Ανεβαίνει προς τα πάνω, εδώ, συμπιέζει το μείγμα που υπάρχει ήδη εδώ, δηλαδή συμπιέζει τον αέρα και την βενζίνη, και αφού την συμπιέζει κάποια στιγμή, το μπουζί εδώ παράγει τα 18 ή 20 χιλιάδες βόλτο. Με τον τρόπο αυτό αναφλέγεται το μείγμα και η δύναμη εδώ του μείγματος προκαλεί την εκτόνωση προς τα κάτω το πιστόνι. Αυτή είναι η λειτουργία, το πώς λειτουργεί το μπουζί. Πάμε δίπλα. Εδώ βλέπουμε τον προθερμαντήρα. Το πιστόνι. Η διαφορά τώρα πώς γίνεται εδώ. Εδώ μόλις στο diesel ανοίξουμε τον διακόπτη, αμέσως σε κλάσματα δευτερολέπτου πυρώνεται το άκρο του προθερμαντήρα, παίρνει μία θερμοκρασία η οποία φτάνει στους 1000 βαθμούς Κελσίου ή 1300 ανάλογα τον τύπο. Με τον τρόπο αυτό τι γίνεται, το μείγμα που υπάρχει ήδη εδώ μέσα, αέρα και πετρέλαιο, προθερμαίνεται και στη συνέχεια, αφού όπως είπαμε και στην περίπτωση του Auto, το πιστόνι ανεβαίνει προς τα πάνω, συμπιέζει το μείγμα αυτό, τον αέρα και το πετρέλαιο που υπάρχει, με αποτέλεσμα η μεγάλη θερμοκρασία εδώ στο σημείο αυτό αυτοαναφλέγεται το μείγμα και παράγει την ισχύ της εκτόνωσης προς τα κάτω, σπρώχοντας το πιστόνι προς τα κάτω. Έχουμε λοιπόν προθερμαντήρας, γι' αυτό λέγεται και προθερμαντήρας, προθερμαίνει το μείγμα που βρίσκεται εδώ. Διαφορετικά το πετρέλαιο δεν πρόκειται να βάλει μπροστά, εκτός και αν δεν υπήρχε προθερμαντήρας όπως παλιά, έπρεπε να ανοίγουμε τον διακόπτη και να αρχίζει να λειτουργεί συνέχεια και κάποια στιγμή, αφού θερμανθεί το μείγμα, θα είναι αυτοανάφλεξη. Σήμερα όμως αυτά έχουν καταργηθεί, είναι εδώ η θερμοκρασία των 1000 βαθμών Κελσίου, την έχουμε σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και αυτό και πολλοί όσοι γνωρίζουν τα παλιά αυτοκίνητα του 70 και του 60, υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην λειτουργία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν παλιά και ένα μικρό κουμπάκι κόκκινο, το οποίο έδειχνε ότι ο προθερμαντήρας έχει φτάσει στο σημείο προανάφλεξης και μπορούμε να γυρίσουμε το διακόπτη και να πάμε μπροστά. Τώρα αυτά έχουν καταργηθεί, τώρα δεν ασχολούμαστε καθόλου, γυρίζουμε το διακόπτη και ο κινητήρας μας Diesel λειτουργεί. Έτσι λοιπόν λειτουργούν αυτά τα δύο εξαρτήματα, το μπουζί και ο προθερμαντήρας μας του κινητήρα Diesel. Ευχαριστώ, γεια σας.